centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Καδίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, δηλαδή μας ξάφνιασε αυτή η πρόταση. Έχει τη δική της διάσταση και ενδιαφέρον για το πώς αξιοποιείται στη συνέχεια και ο κτηριακός χώρος του Τετάρτου αλλά και ο αύλιος χώρος του Τετάρτου, η πρόταση Ταμίλια δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω πόσο σας ευνηδίασε και εσάς ο κύριος Ταμίλιας, που είναι συνάδελφός σας, είναι εκπαιδευτικός διευθυντής του ΕΠΑΛ φυσικά και είναι και δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης. Έχει δηλαδή από πολλές πλευρές να δούμε αυτή την πρόταση ποικιλοτρόπως. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν, πώς τη βλέπετε εσείς όμως. Εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί είδα την ανάρτηση. Μάλιστα. Το συζήτησα με τους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε και ξαφνιαστήκαμε από αυτό που είδαμε. Έχει κανένα 2 χρόνια πράγματι που ακούγεται αυτό σαν πρόταση. Έχει φτάσει στα αυτιά μας και κυρίως στους γονείς, οι οποίοι έχουν και αναστατωθεί και έχουν κινητοποιηθεί και παλαιότερα για αυτό το θέμα. Αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε, το ακούγαμε, αλλά δεν περιμέναμε ότι ένα τόσο κεντρικό σχολείο και με μεγάλη δυναμική, γιατί δεν είναι μόνο το 4ο δημοτικό, είναι και το 4ο νηπιαγωγείο, ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του νομού, με μεγάλη ιστορία, με αποφύτουσο εδώ πέρα έτσι, ανθρώπους. Με καινοτόμα προγράμματα, με καινοτόμα προγράμματα. Είμαστε μέσα σε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι ένα κεντρικό σχολείο πρέπει να υπάρχει στις μεγάλες πόλεις. Ξαφνιαστήκαμε. Αλλά παρόλα αυτά, να σας πω, εμείς δεν έχουμε ούτε γνωμοδοτικό ρόλο, ούτε αποφασιστικό σε αυτή την, στο οτιδήποτε γίνει. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των προτάσεων που κάνει κάθε φορά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Άρα, εσάς λέτε, δεν θα σας ρωτήσει και κανείς, ας πούμε. Όχι, έτσι. Όχι. Για τις υπηρεσιακές μεταβολές γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Εμείς ούτε μας ρωτάνε, ούτε έχουμε κάποια απόφαση να πάρουμε. Εξαρτάται από άλλους. Απλά μας κάνει τρομερή εντύπωση και μας έχει αφήσει πραγματικά πολύ ξαφνιασμένους. Τώρα λένε ότι για το σχολείο αυτό είναι ένα σχολείο που εξυπηρετεί κυρίως γονείς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι δίπλα στην περιφέρεια. Είναι οικογένειες. Δεν είναι δηλαδή της γειτονιάς εκεί παιδιά, ας πούμε. Εξυπηρετούνται, είναι και της γειτονιάς. Ναι, και της γειτονιάς, ναι, είναι και όποια γειτονιά, είναι αρκετή γειτονιά. Είναι μεγάλη γειτονιά, έτσι. Άμα δείτε τη χωροταξική κατανομή, αλλά έχει όπως είπατε και παιδιά και στρατιωτικών, γιατί είναι κοντά και τα, μπράβο, το οίκημα των στρατιωτικών, είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, είναι και γραφεία γιατρών, δικηγόρων και οτιδήποτε άλλο και τα καταστήματα. Οι γονείς, θέλω να σας πω ότι και πέρυσι που είχε ξαναφτάσει στα αυτιά μας, το θεώρησαν ότι είναι αστείο, ότι δεν είναι κάτι, ένα σχολείο που είναι τόσο δυναμικό, που είναι τόσο δραστήριο, που έχει τόσα παιδιά και κεντρικό. Νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι να το διαλύσεις κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά να το εξαφανίσεις έτσι που είναι πράξη, να το εξαφανίσεις από το χάρτη. Αυτό είναι. Ναι, είναι 20 χρόνια το σχολείο εδώ πέρα. Εγώ έχω 10 χρόνια διευθύντρια εδώ, προς 11ο χρόνο. Και πραγματικά μας φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Τώρα, να βάλουμε στη συζήτησή μας, κυρία Κανδύλη, είστε διευθύντρια βεβαίως του σχολείου, να επιθυμίσουμε, να βάλουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Βεβαίως. Που κατά σύμπτωση είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς και βεβαίως είναι συνάδελφοι εκεί στα δημοτικά έδρανα με τον κύριο Ταμίλια. Είναι ο κύριος Μηταλίδης. Κύριε Μηταλίδη, καλή σας ημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα και στην κυρία Διευθύντρια. Καλημέρα κύριε Μηταλίδη. Δεν ξέρω εσάς κύριε Μηταλίδη, επειδή βρίσκεστε και με τον κύριο Ταμίλια εκ των πραγμάτων, εάν την ξέρατε αυτή την πρόταση, αν σε ευνηδίασε και εσάς και τώρα και σαν γονέας βέβαια και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, πώς την βρίσκετε? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα φυσικά. Όχι, δεν γνώριζα κάτι για τη συγκεκριμένη πρόταση, διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί στα τοπικά blogs. Δεν μπορώ να πω ότι έπεσα από τα σύννεφα, αλλά δεν ήταν και μια πρόταση την οποία την περιμέναμε να συζητηθεί. Ξέρω ότι αυτή την περίοδο θα ξανανοίξει κουβέντα περί συγχωνεύσεων σχολείων και πώς θα γίνουν αυτά. Αυτό το νομίζω ότι για το θέμα αυτό, αυτή την ώρα που μιλάμε, ίσως ή μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια συνάντηση του κ. Ξανθόπουλου με τον Δήμαρχο, από ό,τι μάθαμε.
Για πείτε μας. Γενικότερα υπάρχει μια διεργασία. Ναι. Εγώ που έχω βρεθεί ο ίδιος για θέμα πάλι του σχολείου με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, είπε ότι δικές του ότι θα καταθέσει προτάσεις φέτος, ναι, για συνενώσεις. Αλλά από εκεί και μετά αυτό το οποίο πρέπει, το πρώτο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τις συνενώσεις δεν τις αποφασίζει κανένας τοπικός, ούτε η πρωτοβάθμια, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια κανένας. Ναι. Εισηγούνται όλοι, ναι, και τον αποκλειστικό λόγο για το αν θα συγχωνευτούν ή όχι σχολεία τον έχει το ίδιο το Υπουργείο. Αν λοιπόν υπάρξει αυτή η εισήγηση, εσείς ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Γιατί εδώ η πρόταση εισήγηση, θα λέγαμε του κύριου Ταμίλια, είναι τα παιδιά σας να πάνε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έκτο, έβδομο, για να διατηρηθούν και σε αυτά τα σχολεία η εικόνα της παραδοσιακής γειτονιάς του σχολείου με τα πλεονεκτήματά της, να γκρεμιστεί η εξωτερική αυλή του σχολείου σας, να μετατοπεί... Το διάβασα αναλυτικά, ναι, την ναι, ξέρω, ναι, δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω. Ωραία, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο πρώτον πρέπει να μην προδικάζουμε για γεγονότα. Ναι. Προφανώς αυτό το οποίο γνωρίζουν ότι η εισήγηση του Δήμου, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου, θα είναι η μη αλλαγή. Αυτό πώς το προσωπείτε, έχετε συζητήσει με τον Δήμαρχο? Από συζητήσεις, οποίες κάνω και σας λέω και μια εκτίμηση δική μου από την περιραίους ατμόσφαιρα. Γιατί δεν έχει, και για να σας το πω και αλλιώς, δεν έχει κανένα λόγο ο Δήμος να επλακεί σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι αρμοδιότητά του. Πιστεύετε δηλαδή κακώς ο επικεφαλής παράταξης τελευταία ευκαιρία, νομίζω, κύριος Ταμίλας, σαν κάνει αυτή την πρόταση? Σαν εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας μεν, νομίζω ότι έχει και καλώς κάνει ο καθένας και έχει μία γνώμη παραπάνω. Και ακούστε, δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε την άποψη. Δηλαδή, το ότι έχει κάποιος μία άποψη η οποία είναι πολύ κακή για τα δικά μου τα αυτιά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη φημώσουμε ή να μην την ακούσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του, κρίνεται, αξιολογείται και στο τέλος θα δούμε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε τον κύριο Ταμίλια γιατί έκανε την πρόταση ή δεν σου πέφτει λόγος στο συγκεκριμένο θέμα. Προσπαθούμε να έχουμε και τον κύριο Ταμίλια, να σου πω την αλήθεια, στην εκπομπή. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, γιατί και ο ίδιος είναι στις τάξεις σε αυτή την ώρα. Να πούμε το εξής όμως. Η κυρία Κανδύλη λέει, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το θέμα με το τέταρτο ακούγεται και διάφορα πράγματα για το τέταρτο εδώ και 2 χρόνια. Αυτό σας είπα και εγώ πριν, ουσιαστικά από τότε που είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων. Πιστεύετε λίγο λοιπόν καιρό ότι είναι μετά και κάποια άλλα πράγματα πίσω από αυτό, δηλαδή πίσω από αυτή την πρόταση. Όχι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει και έχει ανοίξει εδώ και καιρό και το συζητάνε διάφοροι. Ναι. Πέρα από το αν θα συγχωνευτούν ή όχι σχολεία και πέρα από το αν θα είναι το τέταρτο ή όχι, πρέπει να δούμε αν τα παιδιά στα σχολεία τα οποία θα συγχωνευτούν θα έχουν τις ίδιες υποδομές, την ίδια υλικοτεχνική υποδομή, τις ίδιες συνθήκες ασφάλειας σε ένα σχολείο στο οποίο θα μετακινηθούν. Δηλαδή, ωραίο και καλά να πάμε σε σχολεία της γειτονιάς. Ναι, συμφωνούμε όλοι ότι θα ξαναδώσουν ζωντάνια και στις ίδιες τις γειτονιές, που ειδικά στις περιοχές του ιστορικού κέντρου ερημώνουν και για αυτό το λόγο, όχι για αυτόν αλλά και για αυτό το λόγο. Αλλά πρέπει να δούμε και το κομμάτι το υπόλοιπο. Πρέπει να δούμε το κτηριακό. Πρέπει να δούμε το τι θα σημαίνει μια τέτοια μετακίνηση, τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Όχι μόνο τι θέματα μπορεί να διευκολύνει. Όπως επίσης, είναι ένα σχολείο σύγχρονο, ναι, είναι ένα σχολείο σχετικά καινούριο, το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να, για να φύγει κάποιος από εκεί και να πάει κάπου αλλού, αυτό το οποίο σαν απέτηση, πέρα από ότι θα ζητήσει και ο κάθε γονιός να παραμείνει το παιδί στο σχολείο του, αυτό το οποίο θα ζητήσει είναι η υλικοτεχνική υποδομή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις να είναι εφάμελες, αν όχι καλύτερες, από εκεί που φεύγει. Και όχι μόνο που φεύγουν τα παιδιά, γιατί η Έλενα, κυρία Κανδύλη, έβαλε και ένα άλλο θέμα. Και από την εμπειρία σας μπορείτε να μας πείτε, ίσως. Πέστε ότι γίνεται αυτό και τα παιδιά όντως πηγαίνουν σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έκτο και έβδομο, όπως είναι η πρόταση. Οι δάσκαλοι, ρωτάει η Έλενα εδώ, πού θα πάνε? Αυτό είναι μετά τοποθέτηση από το Υπουργείο. Κυρία Κανδύλη, πώς γίνεται μετά? Εντάξει, αυτό τοποθετούνται στα καινούργια σχολεία. Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκεί και απορροφούνται όπου δηλώσει ο καθένας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Οι δάσκαλοι δεν θα απολυθούν. Αυτό είναι βέβαιο. Σε άλλες θέσεις. Το θέμα είναι αυτό τώρα που λέτε για τη γειτονιά. Γιατί τώρα πράγματι μου έκανε εντύπωση έτσι πως το διάβασα. Το δικό μας το σχολείο νομίζω ότι είναι και από τα ομορφότερα. Έχει. Η μορφή του δεν είναι κανένα κτίριο αστικό και ίσα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και προσεγμένο κτίριο. Και αυτή εδώ γειτονιά είναι. Επειδή είναι δίπλα σε κεντρικό δρόμο ή δίπλα σε υπηρεσίες,
δεν έχει να κάνει. Με την έννοια αυτό. Της γειτονιάς, δηλαδή, της καλυφέας. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα του εβδόμου, ας πούμε. Που είναι. Εμείς νιώθουμε σαν γειτονιά και οτιδήποτε υπάρχει. Ναι. Έχουμε δηλαδή και αναπτύξει σχέσεις με τις οποιασδήποτε υπηρεσίες, γραφεία, μαγαζιά που είναι δίπλα μας και αυτοί μας νιώθουν και μας προστατεύουν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλές φορές. Και εμείς έχουμε μια πολύ άριστη σχέση μαζί τους. Είμαστε γειτονιά και με το ΚΑΠΗ, είμαστε γειτονιά και με την περιφέρεια εκεί, με την περιφέρεια. Γειτονιά δεν είναι μόνο τα σπίτια μιας πιο μικρής, ας πούμε, περιοχής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, σαν επιχείρημα. Να μην υπάρχει ένα κεντρικό σχολείο, δηλαδή, στην πόλη μας. Κύριε Μηταλίδη, αν ρωτήσουμε σήμερα τους γονείς, πιστεύετε ότι το 100% θα έχουν αντιρρήσει με αυτό? Αν όχι το 100%, το 99%. Α, επειδή αυτή την κουβέντα την έχουμε ξανακάνει, έχουμε κάνει και πριν από ένα περίπου χρόνο γενικές συνελεύσεις. Το συζητήσαμε το θέμα διεξοδικά. Ναι. Είπαμε με τους γονείς και σκατηδίαν, γιατί βρισκόμαστε προφανώς και κάθε μέρα όταν παίρνουμε τα παιδιά μας, αλλά και στις συνελεύσεις και στις συζητήσεις πιο οργανωμένες, οποίες κάνουμε, ότι δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να συμφωνεί. Και κυρίως, γιατί για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό το οποίο συζητιέται είναι όχι τόσο να πάει το τέταρτο, να πάει ο μαθητής του τέταρτου στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έκτο, έβδομο, οπουδήποτε, να γίνει συνένωση, γιατί αν θα γίνει συνένωση θα πρέπει να συνενωθούν δύο σχολεία, όχι απλά να κλείσει κάποιο. Ναι. Να πάει στο τρίτο. Τώρα βέβαια θα είναι μια συνένωση, πολυσυνένωση θα την έλεγα εγώ. Διάλυση. Και απλά αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και πρέπει, και το λέω και στη διευθύντρια, ότι θα πρέπει όλοι στο Δήμο και στο νομό να είμαστε προετοιμασμένοι, είναι ότι φαίνεται, εμείς το βλέπουμε και σαν Δήμος, από που ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες, από τους βρεφικούς, από τους παιδικούς, ότι τα παιδιά αρχίζουν και μειώνονται. Άρα είναι δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε συνενώσεις. Δεν μπορεί να έχουμε σχολεία με 20 και 30 παιδιά δημοτικά. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κάποιο σχολείο 20 με 30, θα πρέπει να φύγει ένα μεγάλο σχολείο και να πάει στο μικρό. Μπορεί αυτό να γίνει το αντίστροφο. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση. Εμείς δεν είμαστε ένα σχολείο που αιμορραγεί. Το αντίθετο θα έλεγα. Εγώ μέσα στα 10 χρόνια που είμαι εδώ πέρα και ενισχύθηκε, και τώρα εντάξει, από την πρώτη χρονιά που ήρθα μέχρι τώρα να έχουμε μείον 30 μαθητές, ας πούμε. Που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση, που πολύ σωστά λέει ο κ. Μηταλίδης, της αιμορραγίας πλέον που υπάρχουν στα σχολεία. Σίγουρα πάντως θα γίνουν κάποια στιγμή συγχωνεύσεις. Το είχε πει και ο κ. Μπουτσιάδης, ο προηγούμενος διευθυντής εδώ της Πρωτοβάθμιας, ότι θα φτάσουμε σε συγχωνεύσεις πολύ σύντομα, ακόμη και μέσα στην πόλη. Βέβαια, κύριε Μηταλίδη. Είναι καλύτερο πάντως και να το λέμε αυτό και να ξέρουν και οι γονείς. Είναι καλύτερο να γίνει συγχώνευση, και είναι και προσωπική μου άποψη αυτό. Είναι καλύτερο να γίνει συγχώνευση δύο σχολείων παρά να φτάσουμε στο σημείο υποβάθμιση σχολείου μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να έχουμε ένα σχολείο στην πόλη και να είναι πεντατάξιο ή τετρατάξιο. Σωστά. Τώρα, και σαν όμως Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν κάποια πράγματα στην πρόταση που αφορούν και τον Δήμο, κύριε Μηταλίδη. Δηλαδή, ο κύριος Ταμίλιας εδώ προτείνει να γκρεμιστεί, όπως είπαμε, εξωτερική αυλή, πλακόστρωτη πλατεία να γίνει, μικρό πνευματικό, δημοτικό αναψυκτήριο, δημόσιες υπηρεσίες να στεγαστούν εκεί, ανάδειξη βυζαντινού τείχους, πεζόδρομος εκεί να ενωθεί με Πτολεμαίων, με ενδρεσές, με ανάπλαση νότιας παραλίας, όλο αυτό να δέσει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και πράγματα που αφορούν αποκλειστικά, ας πούμε, και την άλλη σας ιδιότητα. Αυτά πώς τα βλέπετε? Από αυτή τη σκοπιά. Σαν εικόνα και σαν ιδέα. Σαν και εικόνα. Αφήσουμε, να το κάνουμε σαν, εικόνα αυτό που λέει την, και αν αφήσουμε το κομμάτι του σχολείου έξω, η αρχική λογική των πεζοδρόμων οι οποίοι έγιναν είναι για να συνδέουν τα δύο τείχη. Ναι. Από τη μία πλευρά από την νότια και από την άλλη πλευρά από τη βόρεια παραλία. Ναι. Από εκεί και μετά, το πώς διαμορφώθηκαν όλα αυτά και πώς δημιουργήθηκαν κάποια πράγματα, πρέπει να ανατρέξουμε σε παρελθόντα έτη και εκεί να γυρίσουμε και να δούμε. Το να πάμε και να διορθώσουμε ένα λάθος κάνοντας ένα λάθος, έτσι απλά και μόνο για να πούμε ότι κλείνουμε ένα σχολείο, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει καταρχήν οι προτάσεις αυτές. Ωραία, πρέπει να έρθει. Πέρα από οτιδήποτε, πρέπει να έρθει στο Σύλλογο Γονέων, να συζητήσει οποιοδήποτε έχει, να ακούσει την αντίθετη άποψη. Γιατί προφανώς εγώ εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους, αλλά σίγουρα δεν συμφωνούν και όλοι μαζί μου. Ναι, οι οποίοι και οι ίδιοι, ας πούμε. Και η άποψή μου είναι και λίγο υποκειμενική, γιατί μπορεί να εκφράζω, ξέρετε πολύ καλά, πολλές φορές εκφράζω τον εαυτό μου και μόνο. Οπότε είναι μια κουβέντα η οποία και όλα αυτά τα οποία πρέπει, που σίγουρα πρέπει να γίνουν στην πόλη όσον αφορά το κτηριακό των σχολείων, πρέπει να βγει σε μια διαβούλευση. Σε μια διαβούλευση ουσίας, όχι μόνο για τους τύπους. Και να δούμε εκεί πραγματικά
πώς μπορεί να γίνει ένα νέο χωροταξικό των δημοτικών σχολείων στην πόλη και πόσα σχολεία μπορεί να αντέξει η πόλη. Και αν υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι υπεράριθμα και γιατί είναι υπεράριθμα. Αυτό το έχουμε δει. Υπάρχει δηλαδή σχολείο στην πόλη που κανονικά στο σχεδιασμό λέει 8 θέσιο και μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να ήταν 12 θέσιο και να έχει περισσότερα παιδιά, στερώντας παιδιά όπως λέμε από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έβδομο, έκτο, τα οποία θα μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί. Έχετε οπότε τέτοιο πρέπει παράδειγμα. Να το δούμε συνολικά αυτό. Έχετε τέτοιο παράδειγμα. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έπεσε στην αντίληψή μου, αλλά επειδή δεν είμαι 100% σίγουρος. Μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορώ να το πω, όχι. Μάλιστα. Νομίζω αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πρωτοβάθμια, όλοι όσοι είναι εμπλεκόμενοι εκεί πέρα, νομίζω το γνωρίζουν πολύ καλά. Μάλιστα. Τώρα, μετά από αυτό σκοπεύετε να κοινοτοποιηθείτε κάπως, κύριε Μιταλίδη? Όχι, δεν νομίζω. Ακούστε να δείτε, εμείς τις κινητοποιήσεις. Θα θέλετε να βρείτε να συναντήσετε τον κύριο Ταμίλη από κοντά, δεν ξέρω. Θα τον συναντήσω έτσι κι αλλιώς εγώ τον κύριο Ταμίλη από κοντά. Δεν είναι θέμα, αλλά ξαναλέω ότι ότι εκφράζει κάποιος μία άποψη, δεν σημαίνει ότι εκφράζει μία άποψη θα δημιουργήσει πρόβλημα σε μένα. Αυτή τη στιγμή το 4ο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα κάνω. Δεν θα, σαν κείμον τώρα να μιλήσω, δεν θα γυρίσω και θα πω «Α, έχουμε πρόβλημα, πάμε να ξεκινήσουμε συναντήσεις ή να δημιουργήσουμε μια αναστάτωση στους γονείς και στους μαθητές, ακόμα μια αναστάτωση τώρα, ειδικά στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού». Όχι, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι. Προφανώς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα το παρακολουθώ το θέμα από όλες τις ιδιότητές μου από πολύ κοντά και αν προκύψει στην ουσία κάποιο ζήτημα, εκεί ναι, θα βγούμε και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Εσείς, κυρία Καντήλη, από τη δική σας πλευρά? Εμείς δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε καμία απολύτως. Εμείς θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κίμωνα, με τους γονείς, ήδη γονείς εμένα έχουν αρχίσει και με παίρνουν. Με τον κύριο Ξανθόπουλο θα θελήσετε να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι ο κύριος Ξανθόπουλος θα μιλήσει ο ίδιος μαζί αύριο μου. Αύριο θα είναι στην εκπομπή μας, ναι. Από μία ανακοίνωση και από μία πρόταση που διαβάσαμε, εντάξει, μας προβλημάτισε, μας αναστάτωσε, μας ξάφνιασε, αλλά από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας και εμείς τη δυναμική του σχολείου μας, το πόσο εύρωστο είναι και το τι ακριβώς κάνουμε και τους γονείς μας, εντάξει, από εκεί και πέρα θα το δούμε και θα προβληματιστούμε στη συνέχεια. Αλλά ήδη εδώ και 2 χρόνια έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε συνεργαστεί και με το Σύλλογο Γονέων και με τους γονείς μας, όσο περίεργο και αν μας ακούγονταν αυτά τα πράγματα, όσο περίεργα και αν μας ακούγονταν, έχουν γίνει και κινητοποιήσεις από το μέρος των γονέων που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ πέρα και τον οποιοδήποτε θέλει μαζί μας. Εμείς είμαστε υπάλληλοι. Δεν έχουμε, όπως είπα ξανά, ούτε γνωμοδοτικό ούτε αποφασιστικό ρόλο. Έχουμε, εφόσον όμως ερωτηθούμε, έχουμε να πούμε και να μιλήσουμε και να γράψουμε πράγματα. Το έργο μας φαίνεται, νομίζω, δεν είναι κάτι. Ωραία. Κύριε Κανδύλη, κύριε Μεταλίδη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η διευθύντρια του 4ου Δημοτικού, η κυρία Κανδύλη, και ο πρόεδρος των Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου, ο κύριος Κίμωνας Μιταλίδης. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.